Ένα δύσκολο παιχνίδι όπως εξελίχθηκε. Το άγχος το είχαμε εμείς και ότι έπρεπε υποχρεωτικά στην έδρα μας να μην φύγουμε αλόβητοι. Το καταφέραμε με ένα καταπληκτικό γκολ. Είχαμε όμως τις ευκαιρίες νομίζω να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Ήμασταν πολύ βιαστικοί. Θα το έλεγα ότι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Λεωτικός είχε αμυντικούς προσανατολισμούς και εμείς έπρεπε να βρούμε τις λύσεις και τους τρόπους να σπάσουμε την άμυνα, την πολυπρόσωπη που είχαν. Δεν μπορώ να πω ότι κινδυνεύσαμε εκτός αυτή τη φάση του 93 την αντεπίθεση. Όπως ξέρουμε, πολλές φορές η μπάλα τιμωρεί. Όταν εμείς είμαστε σοβαροί, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν, όπως είπα και πριν, λίγο βιαστικοί. Είχαμε κοπεί, μπορώ να πω, στα δύο βεβαιασμένες επιθέσεις. Ενώ αν προτιμούσαμε το μοντέλο της φάσης του γκολ που κάναμε, που είχαμε υπομονή, κυκλοφορήσαμε τις μπάλες, κάναμε πολλά μέτρα, άλλαξε πολλά πρόσωπα η μπάλα και έτσι δέχτηκαν τον γκολ με μια φανταστική σέντρα από την Έλτη Κοστάρα και με ένα πολύ καλό σταμάτημα και εκτέλεση από την Νικόλ Τζιάρα. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Λεωτικό Κηφισιάς. Απέδειξε ότι καμία ομάδα δεν είναι εύκολη. Εμείς κοιτάζουμε τους δικούς μας προσανατολισμούς. Παίζουμε το επόμενο παιχνίδι μέσα στο Λεωτικό Κηφισιάς. Έχω την εντύπωση αν παρουσιαστούμε κατά το ελάχιστο έτσι, μπορούμε να το τελειώσουμε και από το επόμενο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχανε. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν κατά κόρον οι καλύτεροι. Καλή επιστροφή στην Κηφισιά, στο Λεωτικό. Τους εύχομαι τα καλύτερα.